Γυναίκες, τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες, με στη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες, τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες, με στη ζωή σου μόνο αυτές. Το θυμάσαι, ναι. Όλη μου η εφηβεία είναι τα τραγούδια του Νίβου. Τον Gone Through. Χαίρομαι, χαίρομαι που μεγάλωσα ένα τέτοιο κορίτσι. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές. Εσύ εδώ μεγάλωσες, για Βαρβάρα, και συνεχίζεις και μένεις εδώ. Μεγάλωσα εδώ, δεν συνεχίζω να μένω εδώ, γιατί τα τελευταία χρόνια που παντρεύτηκα μετακόμισα στο Χολαργό, όπου εκεί ουσιαστικά είναι και όλες μου οι περισσότερες, τέλος πάντων, δουλειές. Δηλαδή όλες τις δισκογραφικές εταιρείες εκεί στη Μεσογείο. Δηλαδή αυτό ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο μεταφέρθηκα εκεί. Μεγάλωσα εδώ, πρέπει να πω, και έζησα και σχεδόν 40 χρόνια, 35 χρόνια, ας πούμε. Άρα έχεις τέλειες παιδικές αναμνήσεις. Έχω τέλειες και καλές και κακές, μπορώ να πω. Όλες αυτές τις αναμνήσεις, τέλος πάντων, που χρειάζονται για να διαπλάσεις και να διαμορφώσεις χαρακτήρα, να μάθεις πράγματα για τον κόσμο και κυρίως για τον εαυτό σου. Μεγάλωσες με οικονομική άνεση. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ λάθος προσέγγιση. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Για πες. Μεγάλωσα με πάρα πολύ αγάπη. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Γιατί στο λέω, γιατί τώρα που έχω παιδί αντιλαμβάνομαι ποια είναι η ουσία και ποιο είναι, τέλος πάντων, αυτό το οποίο έχει ανάγκη πραγματικά ένα παιδί για να μεγαλώσει. Καλημέρα Ελλάδα, μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Θέλω να με πας κάπου που τότε μαζευόσουμε τους φίλους σου και ξέρεις, κάνατε τα δικά σας, ραπάρατε, τραγουδούσατε. Μαζευόσασταν, υπάρχει κάποιο σημείο. Αυτή εδώ η γειτονιά ήταν ένα σημείο, ας το πούμε, σημείο αναφοράς. Κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο. Τι ωραίο που είμαστε εδώ. Έχεις κάτσει σε αυτό το παγκάκι και τότε με τους φίλους σου, ή έχουν αλλάξει τα καπαγκάκια? Έχουν αλλάξει τα περισσότερα ξύλα από τότε. Είναι το παγκάκι που έχω χαράξει τα νουρά μου, που λέγεται το τραγούδι. Εσύ νιώθεις τυχερός. Ξεκίνησα από πολύ πολύ χαμηλά και έφτασα σε αυτό το σημείο που έφτασα. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ευγνώμων. Φέτος κλείνω 25 χρόνια ως Going Through και κάνουμε και ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ γύρω από ό,τι έχει συμβεί όλα αυτά τα 25 χρόνια, από το πώς ξεκινήσαμε, συνεργασίες, μυστικά, πίσω από τα τραγούδια, πίσω από συναυλίες. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά για μία ώρα. Τώρα, ας πούμε, ξανακούω ένα τραγούδι που είχε τον τίτλο, που ήταν στο άλμπουμ Vendetta και είχε τον τίτλο Σάντα. Και ήταν γραμμένο, το είχα γράψει για την Αγία Βαρβάρα και την περιοχή μου εδώ που μεγάλωσα. Γιατί η περιοχή εδώ πέρα, η μοιημένη, την λέγαμε, αντί για Αγία Βαρβάρα, τη λέγαμε Σάντα. Ναι. Σάντα Μπάρμπαρα, δηλαδή. Καλώς. Σάντα Μπάρμπαρα Καλιφόρνια. Μέσα στα στενά σου ιστορία έγραψα, έπαιξα, έκλεψα, ήπιανα και έγραψα. Τι είχα και τι έχασα, Σάντα δεν σε ξέχασα, μέσα τα τραγούδια. Πόπο, η Άννα ραπάρει συνέχεια. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είσαι φαν, έτσι. Είμαι πολύ μεγάλη φαν. Καλά, και εμείς είμαστε, αλλά για εσένα δεν το ξέραμε. Ναι, χόρευα. Και έχει ωραία φωνή η Ανούλα μας. Έλα, σταμάτα. Θέλω να σας πω κάτι. Ξέρετε, όταν αγαπάτε πολύ έναν καλλιτέχνη και τον συμπαθείτε και έχετε μια εικόνα γι' αυτόν, και πολλές φορές τυχαίνει να τον γνωρίσεις και ξέρεις, να απογοητευτείς. Με τον Νίβο ανέβηκε πιο πολύ στα μάτια μου. Είναι ταπεινός, cool, χαλαρός. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνέντευξη. Και θέλω να σου πω άλλο ένα πράγμα. Όταν μοντάραμε το θέμα, όλος ο όροφος τραγουδούσε και ράπερε. Άκου τώρα. Ναι. Και εμένα είναι πάρα πολύ συμπαθής, χωρίς να το γνωρίζω προσωπικά. Ναι, είναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε τα φιλιά μας.